έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα για αυτή τη δίκη και θα πούνε βεβαίως σήμερα και πολύ περισσότερα, κυρίως οι δύο δικηγόροι της πολιτικής αγωγής, αλλά εγώ θέλω να θέσω μια άλλη διάσταση κατά κάποιο τρόπο, μια διάσταση αυτοκριτικής που πρέπει να απασχολήσει και να αφορά την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα. Όπως ίσως θα έχετε ακούσει, κατέθεσα σε μια εξοντωτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια δίκη επί 4 μέρες. Δεν αισθάνθηκα καμία στιγμή κανένα πρόβλημα, κανένα φόβο, παρά το γεγονός ότι γινόντουσαν διάφορα κατά τη διάρκεια της δίκης, αισθάνθηκα μια φορά άσχημα, μια φορά αμηχανία. Όταν η εισαγγελέας της έδρας με ρώτησε, κύριε Βεραρδάκη, αυτά που λέτε είναι φοβερά πράγματα. Τι κάνει το Πανεπιστήμιο για όλα αυτά? Τι κάνατε εσείς? Και εκεί πραγματικά ήταν η πρώτη και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια της δίκης που αισθάνθηκα ότι δεν μπορούσα να απαντήσω. Και αυτό δεν οφείλει, και σε αυτό βεβαίως στρέφομαι αυτοκριτικά, σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους συναδέλφους, της σχολής κοινωνικών επιστημών που ζούσαν δίπλα, στους συναδέλφους του ενιαίου φορέα, ας πούμε, που ξέρανε ή που μαθαίνανε, στη Σύγκλιτο η οποία δεν κατάφερε να πάρει μια καθαρή θέση, στους φοιτητές οι οποίοι κάνουν πολλές φορές συνδικαλισμό σε δευτερεύοντα ή τριτεύοντα θέματα, αλλά όταν τίθεται το βασικό πρόβλημα είναι απόντες. Ήταν η μοναδική φορά που αισθάνθηκα μια αμηχανία και δεν ήξερα πραγματικά τι να απαντήσω. Πρέπει όλες αυτές οι ιστορίες να σέρνονται χωρίς το ίδιο το Πανεπιστήμιο να μπορεί να βρει μια διέξοδο, να βρει μια απάντηση, και πρέπει να φτάσει κάποια στιγμή η ώρα της δικαιοσύνης για να λύσει αυτό που η στοιχειώδης ακαδημαϊκή λειτουργία δεν μπορεί να προφυλάξει? Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ας πούμε, νομίζω ότι η υπόθεση αυτή με τις πάρα πολλές πλευρές που έχει, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να πούμε χιλιάδες πράγματα για την ιστορία, για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια υπόθεση, τις διαπλοκές που εμφανίζει, πως ένα μικρό θέμα γίνεται ένα τεράστιο θέμα και το βλέπουμε πια σε... Έχει πάρα πολλές πλευρές, αλλά νομίζω ότι εγώ σε αυτή την πλευρά θέλω σήμερα να μείνω, στην πλευρά της αδυναμίας της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας να προφυλάξει με συνθήκες διαφάνειας και με συνθήκες δημοκρατίας τέτοια περιστατικά. Μας ακούγονται ξένα, μας ακούγονται μακρινά, ναι, σε ένα τμήμα έγινε αυτό. Ακόμα και σήμερα θέλω να σας πω, και με αυτό τελειώνω, υπάρχουν συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης που δεν έχουν καταλάβει την υπόθεση αυτή. Και ας αφήσουμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι σχολές που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, είτε είναι της φιλοσοφικής, είτε είναι των παιδαγωγικών, είτε είναι της σχολής κοινωνικών επιστημών, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κάτι έχουν ακούσει, κάτι έχει πάρει τα αυτή τους. Δεν υπάρχει δηλαδή στοιχειώδης διαδικασία διαφάνειας, ας πούμε, αυτό που λέγανε παλιά διεθνοποίησης του θέματος, δεν έχει καταλάβει κανείς τι έχει συμβεί. Και σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, δεν μπορεί και να προστατεύσει τη δουλειά του και βεβαίως και την αξιοπρέπειά του.